σύμφωνα με το νομοσχέδιο λοιπόν που έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφισμα, δημιουργούνται φυλακές υψής της ασφαλείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ενώ το ποσοστό παραβίασης των αδειών σε ελληνικές φυλακές ξέρουμε ότι είναι από τα χαμηλότερα σε παγκόσμιο επίπεδο και τη στιγμή που υπάρχουν και τεράστια προβλήματα στις φυλακές. Γιατί θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ποινική καταστολή και στο ρόλο των φυλακών και πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία? Καταρχήν, το ζήτημα των φυλακών υψής ασφαλείας, υπερυψής ασφαλείας για την ακρίβεια, δεν έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική διαρρύθμιση τους, με έξτρα μέτρα ασφαλείας. Ούτως ή άλλως όλες οι φυλακές έχουν υπερβολικά μέτρα ασφαλείας. Αυτό που αλλάζει στην πραγματικότητα είναι το καθεστώς της άδειας και της αναστολής. Ουσιαστικά αυτό είναι και αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο. Αυτό είναι ότι κόβονται για μια μεγάλη μερίδα κρατουμένων οι άδειες και αναστολές. Και φυσικά είναι αποσυνδεδεμένο με τις παραβιάσεις, γιατί ακριβώς είναι ελάχιστο, είναι κάτω από 2% το ποσοστό των παραβιάσεων αδειών. Έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ με την λογική της εμπέδωσης του μοντέλου της καταστολής του δόγματος νόμος και τάξη, παρά με πραγματική αναγκαιότητα. Υπάρχει ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργηθεί μια φυλακή πειθαρχική, όπου θα λειτουργεί σαν φόβητρο, κατά μία έννοια, για τους υπόλοιπους κρατούμενους. Δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρξουν κινητοποιήσεις και αιτήματα για βελτίωση των συνθήκων κράτησης, θα υπάρχει πάντα το φόβητρο το να πάει κάποιος σε μια πειθαρχική φυλακή, όπου για 10 χρόνια δεν δικαιούται άδεια. Το οποίο είναι ακραίο, ας πούμε. Βέβαια, αυτό είναι η μία όψη. Η άλλη όψη δεν έχει να κάνει με την έχει να κάνει με κρατούμενους που διώκονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Και εκεί πέρα φυσικά υπάρχει και μια διάσταση εκδικητικότητας απέναντι στον εσωτερικό εχθρό. Ποιος αφορά δηλαδή η δημιουργία αυτού του φυλακού? Τυπικά αφορά μια τεράστια γκάμα. Που είναι σχεδόν είναι ασαφές το ποιος αφορά. Δηλαδή αφορά αυτούς που διώκονται με τον τρομονόμο και το άρθρο κατά των εγκληματικών οργανώσεων, των 187, που είναι μια τεράστια γκάμα κρατουμένων. Είναι ένα πάνω από 10% 20% ας πούμε, του έγκλειστου πληθυσμού. Και αφορά επίσης σοβίτες και μια σειρά άλλων άρθρων. Το ποιος θα μπαίνει ή δεν θα μπαίνει σε αυτές τις συνθήκες θα εξαρτάται από τον εισαγγελέα. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει απόλυτες εξουσίες στον εισαγγελέα για το ποιος, ας πούμε, θα δικαιούται άδεια και ποιος όχι, ποιος θα κάτσει στη φυλακή σχεδόν για πάντα ή ποιος όχι, ανεξάρτητα από την ποινή του. Αποσυνδέεται δηλαδή η ποινή, η ονομαστική ποινή, αποσυνδέεται πλήρως από την πραγματική ποινή. Και με πολύ ρευστά κριτήρια θα αποφασίζει ο εισαγγελέας. Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο κλειδί σε σχέση με αυτήν την αναδιάρθρωση. Ότι επί της ουσίας δημιουργείται ένα καθεστώς εξαίρεσης εντός των φυλακών, το οποίο ακριβώς λόγω της αοριστίας του μπορεί να λειτουργήσει προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό προφανώς, το ότι κάπως ξεκίνησε με αφορμή την παραβίαση της άδειας από τον ξηρό, εντάξει, είναι κάπως λογικό δεδομένο της επικοινωνιακής στρατηγικής του κράτους. Παρ' όλα αυτά είναι ένας διακαής πόθος να δημιουργηθούν διαβαθμίσεις εντός των φυλακών, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις εντός των φυλακών, δηλαδή το ότι αφενός δημιουργείται ένα όλο και μεγαλύτερο πλήθος κρατουμένων οι οποίοι είναι, ας πούμε, για την πολιτική του, ας πούμε, την πολιτική τους δράση εντός των φυλακών και οι οποίοι προφανώς έχουν μια διάχυση, ας πούμε, των πρακτικών του λόγου και των αντιλήψεών τους εντός των φυλακών και ταυτόχρονα έχουμε και μια άλλη μερίδα η οποία όλο και μεγαλώνει, η οποία είναι χρεοφυλέτες, μικροπαραβάτες κτλ. Οι οποίοι προκύπτουν από την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Το να μην υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε όλα αυτά τα κομμάτια, δηλαδή από τη μία τα φτωχοποιημένα, ας πούμε, και κλιματοποιημένα σύνολα τα οποία βρίσκονται στη φυλακή μαζί με αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν μια κατεύθυνση ρηξιακή αυτά τα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και όλου του υπόλοιπου, ας πούμε, φάσματος της εγκληματικότητας, το οποίο, ας πούμε, είναι αυτό ένας αστάθμητος παράγοντος, είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο το κράτος το επιθυμεί διακαώς.
Δύο άλλα σημεία που έχει αυτό το νομοσχέδιο και θα ήθελα να σχολιάσετε είναι για τις διευρυμένες αρμοδιότητες που δίνουν τώρα στην ελληνική αστυνομία και επίσης για το ότι θεσμοποιείται πια ο πληροφοριοδότης, ο Ρουφιάνος. Για το πρώτο ζήτημα, το γεγονός ότι τόσο καιρό η φύλαξη των κρατουμένων ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπήρχε προφανώς κάποιος λόγος που γινόταν αυτό το πράγμα. Τώρα, το γεγονός ότι θα έχει τον έλεγχο των κρατουμένων η αστυνομία σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλει, θα εισβάλλει μέσα στις ακτίνες, θα μπαίνουν κουκουλοφόροι, θα διαλύουν τα κελιά με πρόσχημα την έρευνα και θα σηκώνονται να φεύγουν. Επίσης, οι διευθυντές των φυλακών θα γίνουν πρώην αστυνομικοί. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση πλήρους απογύμνωσης από τα δικαιώματα του κρατουμένου. Δηλαδή, ακόμα και η ανάκριση θα μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον μέσα εντός της φυλακής. Δηλαδή, τις πιέσεις που μπορεί να ασκεί η αστυνομία στα 48 ώρες της ανάκρισης, ίσως θα διευρύνονται μέχρι το εφετείο. Για 2-3-4 χρόνια, ας πούμε. Είναι μια εξέλιξη, ας πούμε, καθόλου ευχάριστη. Δηλαδή, τόσο καιρό ήταν αποσυνδεδεμένο, υπήρχε ακριβώς αυτή η λογική. Ότι δεν πρέπει, ας πούμε, η αστυνομία να έχει τόσες υπερεξουσίες. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, κάπως έτσι, δικαστή τρέντ. Όχι απλά, δηλαδή, ούτως ή άλλως υπάρχει μια σύνδεση αστυνομίας και δικαστηρίων. Τώρα θα υπάρχει και μέσα στη φυλακή αυτό το πράγμα. Θα συλλαμβάνουν, θα δικάζουν και θα αναλαμβάνουν πλέον και την κράτηση. Αυτό έχει και μια σημαντικότητα όσον αφορά την γενικότερη κατεύθυνση που παίρνει το κράτος και οι μηχανισμοί του. Που βλέπουμε να υπάρχει ένα συγκεντρωτισμός και μια σύγκληση. Δηλαδή η καταστολή μαζί με την εκφράζει αστυνομία, μαζί με την τιμωρητική έκφραση, ας πούμε, έκφανση των κρατικών μηχανισμών ενοποιούνται. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι του κατά πόσο του ολοκληρωτισμού συνολικότερα, ο οποίος όλο και ενισχύεται. Δεν γίνεται πολύ κεντρικός ο έλεγχος με επίκεντρο την αστυνομία. Τώρα σχέση με το δεύτερο κομμάτι, με τις ελαφρυντικές διατάξεις για τους καταδότες, είναι κάτι που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά θεωρώ κακώς έχει κάνει τόση εντύπωση, γιατί είναι αυτό προβλέπεται από τον πρώτο τρομονόμο, ούτως ή άλλως, πριν πάνω από 10 χρόνια. Και πέρα από τους τρομονόμους, προβλέπονται και από διατάξεις που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά. Υπάρχει χρόνια και λειτουργεί ούτως ή άλλως, δεν είναι κάτι καινούριο. Εντάξει, πάντως έχει μια σημασία. Ναι, μεν υπήρχε η ανάλογη διάταξη στον πρώτο τρομονόμο, αλλά υπάρχει μια διαφορά στο πώς μπαίνει αυτή τη φορά. Ο πρώτος τρομονόμος προέβλεπε ότι κάποιος ο οποίος θα συλλαμβανόταν στα πλαίσια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, κλώντας μέλος της, αν συνεργαζόταν με την αστυνομία, θα είχε ελαφρυντική μεταχείριση, θα είχε ποιηκότερη μεταχείριση. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να προκύπτει. Να υπήρχε ήδη, ας πούμε, από τη γέννηση του τρομονόμου, γιατί μια βασική επιδίωξη άλλωστε του κράτους είναι και η αποηθικοποίηση και αποπολιτικοποίηση των ενόπλων αγωνιστών, που προφανώς είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί μέσω τέτοιων διαδικασιών, ασχέτως το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο τέτοιο περιστατικό. Αυτό το οποίο είναι καινούριο τώρα είναι ότι διευρύνεται. Ουσιαστικά, αν οποιοδήποτε μπορεί να είναι για κάποια άλλη υπόθεση, δώσει πληροφορίες, δώσει βοηθήσεις στις αρχές σε σχέση με κάποια τρομοκρατική οργάνωση, έτσι όπως ορίζεται από το κράτος, θα έχει ελαφρυντικά στη δική του υπόθεση. Δηλαδή δημιουργείται ένα θεσμοθετείται, ας πούμε, η Ρουφιανά απέναντι στην τρομοκρατία συγκεκριμένα σε ένα πολύ διευρυμένο επίπεδο. Και αυτό θεωρώ ότι έχει μια σημαντικότητα στο ότι σε σχέση με το τι θέλει να επιτύχει το κράτος, γιατί προφανώς μέχρι στιγμής οι οργανώσεις δεν έχουν προσβεβληθεί, ας πούμε, από τέτοιου είδους, ας πούμε, φαινόμενα και πιστεύω ότι και στο μέλλον δεν θα συμβεί ακριβώς λόγω και της φύσης τους. Αλλά θεωρώ ότι έχει μια σημαντικότητα ακριβώς ότι είναι ένα μέτρο το οποίο προσπαθεί να απομονώσει τις ένοπλες οργανώσεις, οποιαδήποτε βοήθεια την οποία μπορούν να έχουν, ουσιαστικά να καταστήσει, ας πούμε, τον κλειό γύρω τους πολύ πιο ασφυκτικό και γύρω από το περιβάλλον της παρανομίας. Εδώ συνδέεται κάπως και
η ρητορική με μανία, ας πούμε, των διαφόρων υπουργών δημόσιας τάξης, περί όσμωσης, ας πούμε, τρομοκρατίας και κοινού ποινικού εγκλήματος κτλ. Και προφανώς θα θέλει να δημιουργήσει μια εχθρότητα ανάμεσα στους κρατούμενους, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ουσιαστικά μια ακόμα μέθοδος κατακαιρματισμού και δημιουργίας ρήξεων και στεγανών ανάμεσα σε διάφορα κομμάτια, τα οποία δεν είναι, ας πούμε, όσο διαχωρισμένα θα ήθελε να είναι το κράτος και η κυριαρχία συνολικότερα για τον έλεγχο και την καταστολή τους. Και ένα ακόμα σημαντικό κλείσιμο αυτό είναι ότι ήδη υπάρχει παρουσία μέσα στη φυλακή, υπάρχουν ήδη άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό και είναι στον γενικό πληθυσμό. Αυτό προφανώς θα δημιουργεί και μία έλλειψη εμπιστοσύνης, ένα κατακαιρματισμό, δημιουργεί στεγανά, αποτρέπει τη σύνδεση, την κάνει πιο δύσκολη. Δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο είναι ανασφαλές. Εντάξει, να συμπληρώσω εγώ ότι πάντα υπήρχε, απλά η διαφορά είναι ότι θεσμοθετείται. Δημιουργεί ένα κίνητρο το οποίο είναι συγκεκριμένο. Και όχι στη σφαίρα, ας πούμε, ενός αόριστου ότι δώσει και κάπως θα σε βοηθήσουμε κτλ. Ο καθένας θα κάθεται να ζυγίζει, θα μπορεί να κάθεται να ζυγίζει τις επιλογές του βάσει κάποιων διατάξεων πλέον. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της κρατικής καταστολής που έχει ήδη ξεκινήσει να μεγαλώνει με κόψιμο των αδειών των κρατουμένων, πολύ πριν ανακοινωθεί το νομοσχέδιο, ένας βαρυπινίτης, ο Ηλίας Καρέλη, σκοτώνει μέσα στην απόγνωσή του τον δεσμοφύλακά του. Η συνέχεια είναι ότι οι δεσμοφύλακες των φυλακών Μαλαδρίνου και Νιγρίτας δολοφονούν με άγριο ξυλοδαρμό τον Ηλία Καρέλη. Τι έχετε να πείτε για αυτό το περιστατικό? Προφανώς, αλλά δεν ήμουν μπροστά, δεν έχω ακούσει κιόλας πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό, τέλος πάντων, αλλά προφανώς θα υπήρχε κάποια φόρτιση ούτως ή άλλως λόγω των κομμένων αδειών. Θα του μίλησε κάπως προσβλητικά ενδεχομένως ο υπαρχηφύλακας. Ο συγκεκριμένος υπαρχηφύλακας ούτως ή άλλως είχε μάλλον τη φήμη στις ελληνικές φυλακές του βασανιστή. Επομένως κάπως, ας πούμε, το επιτέθηκε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Τώρα το θέμα είναι από τη μια ότι όντως το κόψιμο των αδειών και των αστολών και η αυστηροποίηση δημιουργεί τέτοια πίεση που τέτοια γεγονότα θα είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη άμα περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Ένα άλλο σημείο πρέπει να σταθούμε είναι το πώς ο ίδιος ο κρατούμενος σκοτώθηκε μετά, πέθανε από βασανιστήρια, από ηλεκτροσόκ. Δεν θεωρήθηκε κάτι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, 2014, ο κρατούμενος πεθαίνει μετά από βασανιστήρια και από ηλεκτροσόκ. Και το θέμα, ας πούμε, στα media, στις τηλεοράσεις, είναι το αν υπάρχουν διοικητικές ευθύνες για ποιον λόγο δεν το πήγαν στο νοσοκομείο, ξέρω. Όχι ότι το βασανίσανε μέχρι θανάτου. Αλλά έτσι, ψάχνουν απλά διοικητικές ευθύνες. Και παραμένει να είναι ο Βαρυπινίτης, ο Φωνιάς, ο Αλβανός, ενώ ο ανθρωποφύλακας, ο οποίος είχε και τη φήμη βασανιστή, παραμένει ο πατέρας τριών παιδιών. Λες και τον σκότωσε επειδή ήταν πατέρας τριών παιδιών και όχι επειδή ήταν βασανιστής. Και επειδή είχε μια συγκεκριμένη θέση, εν πάση περιπτώσει, στο σύστημα των φυλακών. Πάντως η όλη ιστορία έχει μια σημαντικότητα. Καταρχήν έχουμε κάτι πρωτοφανές. Έχουμε μια εκδικητική απάντηση από τους δεσμοφύλακες, ένα θάνατο κρατουμένο, μια δολοφονία κρατουμένου, η οποία ήρθε τελείως απροκάλυπτα και προσχημάτιστα, δύο μέρες μετά. Δύο μέρες μετά, δηλαδή, από το περιστατικό της δολοφονίας του υπαρχηφύλακα, βρέθηκε νεκρός στο τελείο του. Αυτό είναι κάτι προφανές. Προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, συνηθίζεται με τις φυλακές. Το γεγονός ότι έχει περάσει τόσο από τη μία επικοινωνιακά, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Τάσος, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Από τη μία, δηλαδή, έχει προβληθεί ως κάτι το οποίο συνέβη, σαν ένα ατύχημα παραδείγματος χάρη, ή κάτι ακόμα μία είδηση. Αλλά ταυτόχρονα, προσχημάτιστα βγήκε ότι ναι, προέκυψε μέσω βασανιστήριων και από τον ξυλοδαρμό. Και προφανώς, ας πούμε, εννοείται ότι προέκυψε, ας πούμε, τον ξυλοδαρμό, ας πούμε, των ανθρωποφυλάκων. Και έχει μια σημασία ακριβώς αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική η οποία ακολουθείται, ότι πλέον τα βασανιστήρια, οι θανάτοι κτλ. Βγαίνουν προσχημάτιστα προς τα έξω, κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα. Βλέπαμε δηλαδή προσπάθειες συγκάλυψης, βλέπαμε προσπάθειες του να αποκλιμακωθεί ή να απονοματοδοτηθεί το γεγονός. Θυμόμαστε, ας πούμε, τυχές περισσοκροτήσεις παλιότερα κτλ. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον.
Και θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο σημάδι ακριβώς της συνολικότερης στρατηγικής του κράτους σε σχέση με την καταστολή. Ότι πλέον τα προσχήματα έχουν φύγει. Αυτό το οποίο μένει είναι μόνο ο φόβος και ο τρόμος. Και αυτό το περιστατικό, χωρίς φυσικά να υπονοώ ότι μπορεί να ήταν μεθοδευμένο η δολοφονία του συγκεκριμένου κρατουμένου να ήταν στα πλαίσια μια συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά η αξιοποίησή τη ήταν ακριβώς, θεωρώ ότι είναι ακριβώς στα πλαίσια μια στρατηγική τρομοκράτηση και μάλιστα εν ώψη και τη ένταση η οποία ανά πάση στιγμή μπορεί να προκύψει ακριβώς λόγω των νέων αυστηρότερων μέτρων το οποίο είναι να περάσει. Λοιπόν, οι φυλακές είναι ένας ντροπιαστικός θεσμός για μια κοινωνία έτσι και αλλιώς και οι αγώνες έχουν ως απότερο σκοπό ένα κόσμο χωρίς φυλακές. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα αυτών των αγώνων μέσα στα χρόνια είναι ότι έχουν κερδιθεί διεκδικήσεις των κρατουμένων μέσα από εξεγέρσεις, απεργίες πείνας και είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουν οι κρατούμενοι να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Θέλετε να επισημάνετε κάποια σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές? Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε το ζήτημα πιο γενικά. Δηλαδή, το τι είναι η ποινική καταστολή, ούτως ή άλλως, αλλά τι είναι συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτως ή άλλως έχει μια τριτοκοσμική διάσταση. Δηλαδή, ο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού των κρατουμένων έχουν δικαστεί και έχουν καταδικαστεί με ανύπαρκτα στοιχεία. Οι περισσότεροι έχουν καταδικαστεί για άλλες υποθέσεις από τις οποίες στην πραγματικότητα έχουν κάνει. Ας πούμε, και είναι το πιο συνηθισμένο να ακούς στη φυλακή ότι εντάξει, καταδικάστηκα για αυτό που δεν έκανα, αλλά πάλι καλά που δεν μου βρήκαν αυτό που έκανα. Και, δηλαδή, ενδεικτικό, ας πούμε, το πόσο μπακαλίστηκα λειτουργούν τα δικαστήρια. Επίσης, υπάρχουν πολλοί που είναι εντελώς άσχετοι με παραβατική δραστηριότητα και παρόλα αυτά είναι στη φυλακή. Αλλά ακόμα και αυτοί που είναι στη φυλακή επειδή έχουν διαπράξει αδικήματα, είναι με ποινές, ας πούμε, τριτοκοσμικών χωρών. Οι σοβίτες στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να είναι κάποιος σοβίτης. Και ξεκινάει το πρόβλημα από το πόσο εύκολα μπαίνει κάποιος στη φυλακή στην Ελλάδα και το πόσο δύσκολα βγαίνει και με το τι βαριές ποινές και συνεχίζει, ας πούμε, στις συνθήκες διαβίωσης οι οποίες απέχουν ακόμα και αλβανικές φυλακές σχέση με τις ελληνικές είναι καλύτερες. Δηλαδή μιλάμε για ένα συσίτιο το οποίο το φαγητό δεν τρώγεται στις περισσότερες φυλακές, μικρές μερίδες και άνοσα τέλος πάντων, ζεστό νερό δεν υπάρχει στις περισσότερες φυλακές επίσης. Στο Δομοκό συγκεκριμένα εδώ πέρα νερό έχουμε 8 ώρες την ημέρα, τις υπόλοιπες ώρες είναι κομμένο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι πανάκριβες. Είσαι σταθερό να πάρεις 1 ευρώ τα 10 λεπτά. Τα είδη πρώτης ανάγκης επίσης είναι υπερκοσταλογημένα. Είναι απλά μια κατάσταση πλήρους πίεσης. Συνεχώς. Τα επισκεπτήρια είναι σχεδόν ανύπαρκτα γιατί οι φυλακές βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα βασικά αστικά κέντρα. Είναι ελάχιστα μέσα στην εβδομάδα ούτως ή άλλως, 3 φορές την εβδομάδα. Οπότε δεν μπορεί ο καθένας να βρει χρόνο για να βλέπει τον άνθρωπό του στη φυλακή. 2014 και δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν υπάρχουν χώροι συνέβρεσης μεταξύ συζύγων, ας πούμε, που συμβαίνει ακόμα και σε βαλκανικές χώρες. Παρόλα αυτά, παρά την τριτοκοσμική διάσταση κατάσταση που βρίσκονται οι ελληνικές φυλακές, αλλά τις κάνουν ακόμα χειρότερες. Γιατί αντί να γίνουν ένα βήμα λίγο προς τον εξανθρωπισμό τους, το κάνουν ακόμα πιο κτηνώδες. Η ουσία του εγκλεισμού δεν μετασχηματίζεται τόσο πολύ από το αν βρίσκεται κάποιος σε ένα καθεστώς τύπου Γ ή σε ένα καθεστώς τύπου Β, με την έννοια ότι θα είναι κάτι διαφορετικό για αυτόν ή στην κοινωνικότητά του ή τι δραστηριότητες έχει. Γιατί ούτως ή άλλως η κοινωνικότητα ή γενικότερα, ας πούμε, το τι μπορεί να κάνει κάποιος εδώ μέσα είναι καθορίζεται ακριβώς, ας πούμε, από το χωροταξικά, από τη φυλακή. Δηλαδή και εδώ πέρα είναι 60 άνθρωποι συγκεκριμένοι. Ακτίνα δεν βλέπεις ποτέ κάποιον άλλον. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο αλλάζει και γίνεται επιβαρύνει ουσιαστικά τον κρατούμενο. Είναι κάτι προσδιορίστο το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί ακριβώς με όρους που να γίνουν κατανοητοί σε κάποιον, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει βρεθεί μέσα στις φυλακές. Και έχει να κάνει με
το πώς μπορεί να περιμένει κάτι, με το πώς μπορεί να περιμένει ένα επισκεπτήριο, ένα τηλεφώνημα το οποίο και αυτό, ας πούμε, δημιουργείται μια ειδική διάταξη, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχει περιορισμός, ένα γράμμα κτλ. Κατά τα άλλα, η καθημερινότητα εντός των φυλακών παραμένει ίδια και είναι αυτή που είναι. Μάλιστα. Στο κείμενο που υπογράφεται οι δυο σας μαζί με τον Σπύρο Στρατούλη, σχετικά με την αδιάρθρωση ιδιωτικοποίηση των ελληνικών φυλακών, αναφέρεται και τις ιδιωτικές φυλακές και το σύμπλεγμα της βιομηχανίας των φυλακών που στην Αμερική ισχύει εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Γνωρίζουμε ήδη ότι η επιτήρηση εδώ των φορέων βραχιολιών θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Γνωρίζουμε ότι μέρος της φύλαξης των κέντρων κράτησης μεταναστών θα ανατεθεί επίσης σε ιδιωτικές εταιρείες security. Πόσο πιθανή θεωρείται μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια εφαρμογή της ιδιωτικοποίησης των φυλακών και στην Ελλάδα? Καταρχήν στην Ελλάδα αυτό είχε ο Δένδιας ως υπουργός δικαιοσύνης τότε μετά τη δεύτερη απόδραση Ριτζάη Παλαιοκώστα. Είχε προτείνει, για άγνωστο λόγο δεν προχώρησε, το να ανατεθεί η διεύθυνση των φυλακών σε ιδιώτες μάνατζερ, που ήταν επίσης ενδεικτικό της κατεύθυνσης. Τώρα, παραδόξως, με αυτό το νέο σχέδιο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε τώρα σε επόμενο βήμα αν θα το επιδιώξουν. Πάντως, γενικά αποτελεί τάση, όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στην ποινική καταστολή, να υπάρχει ιδιωτικοποίηση. Ούτως ή άλλως και η Ελλάς σταδιακά ιδιωτικοποιείται με υπεραρμοδιότητες που δίνονται σε εταιρείες security, που θα μπαίνουν κάτω από την στέγη της Ελλάς. Οπότε σίγουρα είναι ένας τομέας και αυτός. Και δεδομένου της ανάγκης για χαμηλό εργατικό κόστος, θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να βάζουν τους κρατουμένους να δουλεύουν για 20 cents την ώρα, όπως γίνεται στην Αμερική. Εν πάση περιπτώσει δεν προβλέπεται ακόμα, αλλά σίγουρα είναι μια κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση η οποία προφανώς θα εφαρμοστεί σταδιακά. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, σε κάποιο καιρό με μια πρόφαση να αρχίσει μια εταιρεία catering να αναλαμβάνει, όπως και στα κέντρα κράτησης, στα στρατόπεδα συγκέντρωση, να αναλάβει, ας πούμε, τη διανομή του συστήτου. Μετά θα είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι η επιτήρηση των καμερών, παραδείγματος χάρη. Σταδιακά, κομμάτι στο κομμάτι, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι, ας πούμε, του ιδιωτικού τομέα θα μπαίνει στη λειτουργία, ας πούμε, των φυλακών. Το να δημιουργηθούν, όπως στην Αμερική, χώροι εργασίας μέσα, ουσιαστικά καταναγκαστικής εργασίας, με κάποιες εταιρείες, εντάξει, αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε, στο άμεσο μέλλον. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, κρίνοντας και από το παράδειγμα του συνολικότερου πακέτου, ας πούμε, της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, το προς τα που κινείται, ας πούμε. Να, στην ίδια επιστολή τώρα, στον επίλογο γράφεται, και το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να είναι αυτός ο επίλογος και για τη σημερινή αυτή συζήτηση, ότι τώρα πιο πολύ από ποτέ είναι απαραίτητος ο συντονισμός ποινικών και πολιτικών κρατουμένων των εντός και εκτός των τυχών για να ανοίξει αυτή η αντίσταση στην αναδιάρθρωση, αυστηροποίηση, ιδιωτικοποίηση των φυλακών το δρόμο για το ολοκληρωτικό γκρέμισμά τους. Θέλετε να το σχολιάσετε λίγο αυτό? Φυσικά αυτό είναι το πρόταγμα το οποίο υφίσταται για κάθε αγώνα. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε δηλαδή να προκύπτουν αγώνες οι οποίοι αφορούν επιμέρους κομμάτια της κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά αυτοί οι αγώνες να μην είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Και τα υποκείμενα που τους διεξάγουμε να είναι και αυτά κατακαιρματισμένα. Ο κάθε μερικός αγώνας προφανώς εξαντλείται στη μερικότητά του. Όμως, καθώς συνδέεται με την ευρύτερη πραγματικότητα, καθώς τα υποκείμενα τα οποία, ας πούμε, τον διεξάγουν, τον τοποθετούν και καταδεικνύουν το πώς κάθε τι εμπεριέχεται στον κοινωνικό πόλεμο σαν σύνολο, η δυναμική η οποία προκύπτει πολλαπλασιάζει και δημιουργείται έτσι ένα αγωνιστικό κίνημα το οποίο θα μπορέσει ενδεχομένως, και αυτός φυσικά είναι και ο διακαής πόθος, να βάλει το ζήτημα, ας πούμε, της ανατροπής συνολικότερα. Μιλώντας συγκεκριμένα, ας πούμε, για τις φυλακές και για την τωρινή αναδιάρθρωση, το πιο σημαντικό είναι ακριβώς να καταδειχθεί το ότι αυτή η νέα, ας πούμε, κατασταλτική μεθόδευση δεν αφορά τους τρομοκράτες, παραδείγματος χάρη, δεν αφορά όσους είναι στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά αφορά όλους τους κρατούμενους, αφορά τους πολιτικούς κρατούμενους, αφορά
τους ποινικούς, αφορά φυσικά και όλη την κοινωνία, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι της συνολικότερης κίνησης, ας πούμε, του καθεστώτος προς την ολοκληρωτικοποίηση. Και φυσικά όσο η κρίση βαθαίνει και η καταστολή γίνεται το βασικό μοντέλο πολιτικής διαχείρισης, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για να μπαίνουν στο στόχαστρο της καταστολής και να καταλήγουν στη φυλακή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητη μια τέτοια κατάληξη. Και παραδείγματα υπάρχουν δεκάδες. Εδώ πέρα θεωρήσανε αδίκημα, ας πούμε, την οροθετικότητα. Βάλανε στη φυλακή οι γυναίκες μόνο και μόνο επειδή ήταν οροθετικές. Φυλακίσανε τους αγωνιστές στις σπουργές και μάλιστα νομίζω με το 187 πάλι. Ναι. Είναι η ποινική καταστολή, γίνεται το κυρίαρχο μοντέλο. Και γι' αυτό είναι ένας λόγος που η εξελίξη στην φυλακή είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα, δεν είναι περιθωριακό, δεν είναι δευτερεύον. Κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι είναι πολύ σημαντικό για το ευρύτερο ριζοσπαστικό κίνημα να δώσει αγώνες οι οποίοι θα είναι αφενός ακεδεμόνευτοι και αφετέρου να μπορέσει να έχει νίκες ακόμα και σε επιμέρους. Έχουμε δει το καθεστώς, έχουμε δει το κράτος στην κυριαρχία να έχει εξαπολύσει μια ολομέτωπη επίθεση και το κίνημα να βρίσκεται σε μια συνεχή αμυντική θέση. Οπότε το να καταφέρουμε να δώσουμε αγώνες οι οποίοι θα έχουν αποτέλεσμα ακόμα και αν αφορούν, ασχέτως που συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο ότι είναι κάτι πολύ κεντρικό, αλλά ασχέτως και αυτού, ακόμα και στο βαθμό που αυτό είναι κάτι μερικό, να έχουμε μία νίκη, είναι σημαντικό όσον αφορά τη συνολικότερη κατάσταση του ριζοσπαστικού κινήματος και κατά πόσο μπορεί να βγει από την ιτοπάθεια και να καταλάβουμε δηλαδή όλοι ότι μπορούμε να αγωνιστούμε, μπορούμε να κερδίσουμε, μπορούμε να. Το στίχημα για την επανάσταση είναι ακόμα ανοιχτό. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις μέσα στις φυλακές από τη Δευτέρα 24 Μαρτίου ως διαμαρτυρία στο νομοσχέδιο. Αλήθεια, πώς είναι το κλίμα στις εκεί που είστε, στο Δομοκό ή σε άλλες φυλακές, αν γνωρίζετε? Καλά, καταρχήν αυτή η κινητοποίηση είναι ένα πρώτο βήμα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Ελπίζουμε να κλιμακωθεί. Η φυλακή είναι λίγο περίεργη η κατάσταση και η σύνθεση της επίσης. Καταρχήν δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα από τι γίνεται συνολικά στις φυλακές. Σχετίζεται πάρα πολύ με τη σύνθεση κάθε ακτίνας κάθε φορά. Υπάρχουν ακτίνες και φυλακές οι οποίες το έχουν πάρει το ζήτημα πιο ζεστά και κατανοούν το πόσο σημαντικό είναι και άλλες που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή λόγω των συγκεκριμένων αδικημάτων για τα οποία διώκονται δεν τους επηρεάζει. Οπότε δεν υπάρχει. Ναι, γενικά υπάρχουν κινητοποιήσεις σε πολλές φυλακές στην Ελλάδα. Κάποια πρώτα και κινητοποιήσεις και απ' έξω βεβαίως, από τους αλληλέγγυους. Ναι, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, το πώς θα. Δηλαδή, οι κρατούμενοι από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, η αίσθηση του να είσαι θαμμένος ζωντανός, άμα δεν στηριχτεί, άμα δεν υπάρξει στήριξη απ' έξω, και άμα δεν πιστέψουν εκεί οι ίδιοι κρατούμενοι ότι κάποιος ενδιαφέρεται για αυτούς, δεν υπάρχει περίπτωση να κινητοποιηθούν. Έτσι, πάνε μαζί αυτές τις κινητοποίησεις. Mm-hmm. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Εντάξει, λοιπόν. Και θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε καινούριο. Okay. Ναι, ναι. Και τα ξαναλέμε. Ναι, ναι. Γεια, καλό απόγευμα.